η μεγάλη του κόρη. Του είπε τι? Του είπε ότι δεν περνούσε καλά εφότου έκανε τα παιδιά. Της έλεγε δεν είμαι μαμά σου. Όταν κάποια φορά τη ρώτησε η εγγονή του μου, τώρα που έκανε το δικό σου παιδί, δεν θα μ' αγαπάς εμένα αυτή, είπε εννοείται. Εννοείται. Αυτό είναι δικό μου παιδί, εσύ δεν είσαι παιδί μου. Η μαμά σου πέθανε. Αυτά πληγώσανε πολύ το παιδί. Οπότε από τότε άρχισαν δηλαδή και υπήρχαν τσακωμοί μεταξύ του ζευγαριού. Ναι, πρόσεχε πιο πολύ την κατάσταση, έβλεπε κιόλα πως παραφερότανε, πως δεν τσιφερνότανε και πρόσεξε πιο πολύ, γιατί αυτό ζούλευε ή έλειπε όλη μέρα. Τι ζήλευε? Τι ζήλευε. Και κάτι να ήθελα τις πάρω εγώ, βέβαια, ντύθηκε. Ο εγγονός σας ζηλεύει τη γυναίκα του? Δεν είχε δείξει σημάδια πριν χωρίσουμε. Τώρα που χωρίσανε δεν ξέρω. Αυτή μου έλεγε τώρα και ένα μήνα είμαστε πολύ αγαπημένοι με την. Δεν μου είχε πει ποτέ πως είχε πρόβλημα, γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο Γιώργος έβλεπε την κατάσταση και λέει δεν αφήνεις τη δουλειά να βλέπεις τα παιδιά σου για 500 ευρώ που παίρνεις και δίνεις τα μισά της αδερφής σου. Καλύτερα να μην θα βλέπεις εσύ τα παιδιά και να μην πηγαίνεις στη δουλειά. Αυτή τη μαμά, η μαμά, δεν τη σύφερνε και η αδερφή της να παρετήσει τη δουλειά, γιατί από εκεί περιμένανε να ζήσουνε. Στην αστυνομία που δείχνουν ότι είχε πάει. Να σου πω, αυτά είναι φαντασίες δικές, επειδή σου λέω είχε βγάλει το ειδικό σχολείο και κοίταζε με κάθε τρόπο να του βρει κατηγορίες. Είχα ακούσει κι εγώ πως είπε ότι την τσίτζηξε, τη μαχαίρωσε λέει στη κοιλιά και είχε κάνει σημάδι. Εν τω μεταξύ, τσι λέω ρε, τσι λέει η. Γιατί πήγαινε κι αυτή μαζί με τον μπαμπά, ρε έβγαλε αίμα. Το λες ψέματα, της λέει. Σου έκανε τέτοιο πράγμα ο μπαμπάς? Λέει ναι, λέει και έβγαλε αίμα. Λέει όχι. Και πώς έκανε το σημάδι, αφού δεν έβγαλε αίμα, αφού δεν σε τρύπησε, πώς έμεινε το σημάδι στην κοιλιά σου? Αυτό το. Την απάντηση της έδωσε η εγγονή μου. Δεν είναι σωστό αυτό? Είναι δυνατόν να μην τρέξει αίμα από την κοιλιά και να λέει ότι είχε σημάδια από τη μαχαιριά που τσίδωσε? Όλα ήταν, ήθελε να τον βγάλει, ας πούμε, προσπαθούσε να το κάνει δολοφόνο μέχρι που τα πέτυχε. Αυτό πέτυχε. Ήθελε να τον βγάλει τον πιο άχρηστο, τον πιο κακό άνθρωπο του κόσμου που ήταν το χάσμα. Εγώ το είχα μεγαλώσει με αρχές και όλοι ξέρουν την οικογένειά μας και τι είμαστε.